Σήμερα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Περιστατικό αισχρής και ακραίας τρομολαγνίας λοιπόν από την Αυστραλία, από πού αλλού. Μια χώρα γνωστή για την δρακόντια νομοθεσία της. Άλλωστε είναι νησιωτικό κράτος, γενικώς τα νησιά είναι λίγο παρανοϊκά και όχι πάντοτε δικαιολόγητα όσον αφορά τις απειλές. Η Αυστραλία όμως είχε και το παρελθόν ποινικής απικίας. Πήγαν οι κατάδικοι εκεί με σκληρότατους νόμους, σκληρότατες ποινές, άμα έκαναν κάτι λάθος. Οπότε το έχει κληρονομήσει αυτό. Δυστυχώς έχει πολύ σκληρούς νόμους. Το είδαμε και πρόσφατα με τις καραντίνες μηνών που επέβαλαν ορισμένες πολιτείες της. Και αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με παράνομο εξωτικό είδος στην Αυστραλία. Το συμβάν σημειώθηκε πριν περίπου ένα μήνα, στις 13 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχα το χρόνο τότε να το καλύψω. Ούτε άλλαξε κάτι από τότε. Λοιπόν, τι έγινε και επηρεάζει αυτό που έγινε στην Αυστραλία εμάς εδώ? Λίγο επηρεάζει και εμάς εδώ, θα δείτε. Λοιπόν, το βρήκα δημοσιευμένο στην Αυστραλιανή Herpetological Εταιρεία, Australian Herpetological Society, κάτι αντίστοιχο της δικής μας ΕΛΕΡΠΕ εδώ, Ελληνική Herpetological Εταιρεία, μόνο που είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει περισσότερους πόρους και πολύ μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη δράση. Το είχε λοιπόν αναδημοσιεύσει από το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών, κάτι σαν το Υπουργείο Γεωργίας εδώ, της Νέας Νότιας Ουαλίας. Νέα Νότια Ουαλία, ανατολική πολιτεία της Αυστραλίας, η πιο πολυάνθρωπη πολιτεία, με πρωτεύουσα το Σίδνεϊ, η μεγαλύτερη πόλη. Γενικώς 38 φορές μεγαλύτερη σε έκταση από την πραγματική Ουαλία, αλλά με την απεικιοκρατία τέτοια ονόματα παίρνει. Και λοιπόν τι είχε γίνει εκεί? Το άρθρο είχε τίτλο «Εξωτικός πίθωνας τονίζει κινδύνους στη βιοασφάλεια». Ναι, ήρθε ο άποδος τρομοκράτης, άοπλος εννοείται, ετοιμαστείτε θα καταστραφούμε. Και έλεγε εκεί λοιπόν για το τι έγινε. Εντοπίστηκε άντρας στο δυτικό Σίδνεϊ, ο οποίος είχε παράνομα στην κατοχή του πίθωνα Βυρμανίας, είδος που δεν ηθαγενές στην Αυστραλία και παράνομο σύμφωνα με τις διατάξεις της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με τα μετρικά που έδινε το άρθρο, το φίδι ήταν μεγάλο. Ήταν 3,8 μέτρα σε μήκος και 34 κιλά σε βάρος. Και σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου στο τμήμα, όπως το έλεγε, τμήμα συμμόρφωσης, πιο ποινικό όνομα δεν θα μπορούσε να έχει, γραφειοκράτης εν ολίγης, το φίδι αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο αν έφευγε έξω. Θα μπορούσε, λέει, να δαγκώσει ανθρώπους και να μεταδώσει ασθένειες σε ανθρώπους, καθώς και να μεταδώσει θανατηφόρα νοσήματα στα ηθαγενή φίδια. Και μετά συνέχισε να αναλύει το φαινόμενο των εξωτικών ζώων, ότι και καλά οι άνθρωποι τα έχουν σε άσχημες συνθήκες, πολλές φορές τους ξεφεύγουν, μπορεί να είναι κίνδυνος για ανθρώπους, για άλλα ζώα, για το οικοσύστημα, μπορεί να γίνουν συμβολικά, να μεταδώσουν αρρώστιες κλπ. Πολλές φορές είναι θύματα παράνομου εμπορίου και όλα αυτά τα γνωστά που ξέρετε, που αρέσει στον κόσμο να ακούει, για να φαντάζονται απειλές που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πλήρωσε το πρόστιμο των περίπου $5.000 Αυστραλίας για αυτό που έκανε. Εντάξει, κάτι λίγο καλύτερο από τις 42.000 πληρώνεις στο Queensland για την απλή κατοχή κουνελιού, και σου παίρνουν και σκοτώνουν το κουνέλι επίσης. Και αυτό είναι λοιπόν το νέο, αρκετές υπερβολές, αρκετή τρομολαγνία χωρίς λόγο. Ας δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα τώρα. Όντως, είναι παράνομο σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας να κατέχει ιδιώτης μη ηθαγενή είδη. Και με τα ηθαγενή είδη υπάρχει αρκετός περιορισμός στο τι μπορεί να έχεις και με ποιες προϋποθέσεις. Βέβαια, τα ζωάκια που βοήθησαν τον δυτικό πολιτισμό, άλογα, σκυλιά, αρνάκια και τέτοια, μια χαρά επιτρέπονται. Εκείνα δεν τα λέμε εξωτικά, ακόμα και να έχουν κάνει κακό στο οικοσύστημα της Αυστραλίας, και κάποια ακόμα επιτρέπονται. Αλλά όλα τα υπόλοιπα απαγορεύονται αυστηρά για ιδιώτες. Μόνο ζωολογικός κήπος μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να κρατήσει εξωτικά είδη. Έτσι και αυτός ο πίθωνος ήταν έντονα παράνομος. Και όμως ο άνθρωπος αυτός τον έφερε, ήξερε πολύ καλά τι κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε πίθωνα στην Αυστραλία, και άλλα ζώα έχουν βρεθεί. Φέτος έχω βρει άλλες 3 περιπτώσεις με πίθωνες που ξέφυγαν. Αυτός δεν ξέφυγε. Απλώς κάπως αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε. Τώρα κάποιος έδωσε την πληροφορία, γνωστός του, κάτι έγινε. Και έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε ότι και η πλήρης απαγόρευση δεν κάνει καλό. Άμα κάποιος θέλει πραγματικά να βρει ένα παράνομο ζώο, θα το βρει. Δεν είναι και τόσο σωστό τελικά. Και όμως τον είχε. Τώρα τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το φίδι αν ξέφευγε? Είναι αυτό το τέρας που περιγράφεται? Φυσικά και όχι. Είναι ο βυρμανέζικος πίθωνας, επιστημονική ονομασία Python bivittatus, προϊόν παράνομου εμπορίου σε καμία περίπτωση. Είναι από τα πιο κοινά εκτρεφόμενα μεγάλα φίδια παγκοσμίως, ίσως και πιο κοινά εκτρεφόμενα από όσο θα έπρεπε, γιατί πρόκειται για μεγάλο φίδι, δυνητικά επικίνδυνο. Ναι, δεν είναι εντελώς ακίνδυνο, αλλά ούτε και αυτό που περιγράφουν. Είναι μεγάλο ζώο, μπορεί να γίνει 4 μέτρα και πάνω από 40 κιλά. Συνήθως είναι μικρότερο, αλλά και λίγο μικρότερο πάλι έχει τη δύναμη να σφίξει και να σκοτώσει άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη. Και το αλογάκι μια χαρά έχει τη δύναμη να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά μια χαρά ανεβαίνουν τα παιδάκια πάνω του. Είναι γενικώς από τα πιο ήρεμης ιδιοσυγκρασίας μεγάλα φίδια. Έχω χειριστεί 2 φορές μεγάλα ζώα, ένα 2 μέτρων και ένα 3. Πολύ δυνατά, πολύ μειώδη, πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή, άμα δεν έχετε εμπειρία με συσφυκτήρες και πιάσετε αυτό κατευθείαν, ίσως να νιώσετε άβολα. Είναι δυνατό και μόνο που προσπαθεί να πιαστεί. Δεν θέλει να μας σφίξει, εννοείται. Θέλει όμως προσοχή, μήπως και γίνει ατύχημα. Τα ατυχήματα με αυτό το είδος είναι σπανιότατα. Γενικώς τα ατυχήματα με συσφυκτήρες είναι σπανιότατα. Δεν μας θεωρούν τροφή τα μεγάλα φίδια, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις με πολύ μεγάλους ικτιωτούς πίδωνες στη φύση και τέτοια. Δεν γίνονται θηρευτικές επιθέσεις από φίδια σε ανθρώπους, κατά κανόνα. Δηλαδή, σκεφτείτε, αυτό το είδος στην Αμερική ήταν πολύ δημοφιλές, δεκαετία 90-2000. Το είχαν πραγματικά και οι λύθιοι, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας και δεν πάθαν τίποτα. Οι επιθέσεις σε άνθρωπο είναι κάτω από 15 και όλες από Αμερική. Συνήθως από βλακώδη λάθη στο τάισμα. Το φίδι μπέρδευε τον ιδιοκτήτη με φαγητό, μετά το καταλάβαινε ότι ήταν αργά. Πάρα πολύ σπάνια δέχτηκε επίθεση και άτομο κοντά στο φίδι που δεν ήταν ο χειριστής, σχεδόν πάντα ήταν ο χειριστής, και ποτέ έξω. Για να καταλάβετε, αυτό το είδος δεν είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους έξω. Αν ξεφύγει, δεν θα πάει να φάει κανέναν, δεν μας θεωρεί τροφή. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ θηρευτική επίθεση βυρμανέζικου πίθωνα στη φύση, ούτε στην ηθαγενή του εξάπλωση στην Νοτιοανατολική Ασία, ούτε στην εισβολική του στη Φλόριντα, γιατί είχαν φέρει παλιά εισαγωγής τέτοια ζώα εκεί και έγινε καταστροφή και έφυγαν στη φύση και πλέον έχουν πληθυσμό. Δεν μας τρώει. Μπορεί να δαγκώσει ανθρώπους, μπορεί. Κάθε τι που έχει στόμα δαγκώνει. Είναι εύκολο? Αυτά που είναι εξοικειωμένα με ανθρώπους, όχι, δεν είναι εύκολο. Ένα φίδι όμως έξω στη φύση, άμα το πλησιάσουμε πάρα πολύ κοντά και το συμπεριφερθούμε απειλητικά, μπορεί και να δαγκώσει. Στην Αυστραλία ο κόσμος ξέρει πολύ καλά, επειδή υπάρχουν πολλά επικίνδυνα φίδια εκεί, ότι άμα δεν ξέρει τι φίδι είναι αυτό που έχει κοντά σου, καλύτερα μην το πλησιάσει πολύ κοντά. Άρα και ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. Μόνο αυτό θα πάει να το πιάσει ουσιαστικά, κινδυνεύει να δαγκωθεί. Ένα τέτοιο μεγάλο φίδι, ναι, μπορεί να δαγκώσει αρκετά άσχημα. Μπορεί να τρυπήσει κάποιον τένοντα, κάποιο αγκείο, μπορεί να μολυνθεί η πληγή. Αλλά αυτό που θα πάει να μπλέξει με αυτό το φίδι ξέρει τους κινδύνους και πώς να τους αντιμετωπίσει. Και άλλοι πίθωνες της Αυστραλίας φτάνουν σε αυτά τα μεγέθη και μπορούν να δαγκώσουν επίσης. Μόνο όμως κάποιον που πάει να τους πιάσει. Μπορεί να μεταδώσει ασθένειες σε ανθρώπους. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι θηλαστικό που μοιράζεται πολλά κοινά παθογόνα με εμάς. Είναι ερπετό, είναι πολύ μακρινότερο συγγενής. Ίσως με πολύ στενή επαφή, μόνο σαλμονέλα θα μπορούσε να περάσει, που είναι η μόνη ασθένεια που μπορεί να περάσει από ερπετά σε ανθρώπους. Με πολύ στενή επαφή, κυρίως με τα περιτώματα του ζώου, και δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο ζήτημα για υγιείς ανθρώπους. Βασικά είναι μηδενικό ζήτημα για ένα ζώο που περιφέρεται ελεύθερο στη φύση. Οπότε τον ισχυρίζεται κάποιος άλλος το αντίθετο, είναι με τον ευγενικότερο χαρακτηρισμό αστείο. Θα μπορούσε να μεταδώσει θανατηφόρες ασθένειες στα τοπικά φίδια. Πράγμα που φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο μέλημα των Αυστραλιανών αρχών. Δύσκολα. Μιλάμε για ένα μόνο ζώο, εκτρεφόμενο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι επειδή είναι άγνωστη προέλευση και δεν έχει ελεγχθεί, ότι θα μπορούσε να έχει κάτι, αλλά πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Οι ασθένειες οι οποίες πλήττουν τους πίθωνες, κυρίως οι ιοί, που φοβάται τόσο πολύ η Αυστραλία, όπως η γνωστή ιογενής μόλυνση των πυθώνων, η IBD, έχουν ήδη καταγραφεί στην Αυστραλία. Αρκετά απίθανο το συγκεκριμένο φίδι να ήταν φορέας, συνήθως οι πίθωνες εμφανίζουν συμπτώματα και το μέρος στο οποίο θα φεύγει αυτός ο πίθωνας δεν έχει άλλους πίθωνες. Μιλάμε λοιπόν για ένα μεμονωμένο ζώο που κι αν έφευγε, μάλλον θα κρυβόταν σε κάποιο σημείο, μάλλον επειδή δεν έχει ιδιαίτερο φόβο των ανθρώπων θα έβγαινε σιγά σιγά έξω και θα το βρίσκαν οι αρχές αμέσως και θα το μάζευαν, μάλλον θα το σκότωναν. Δεν πιστεύω να είχε την τύχη κάποιο ζωολογικό σκήπο να το φιλοξενήσει, αλλά δεν θα ήταν κίνδυνο βασικά για κανέναν. Ίσως να δάγκωνε αυτόν που πήγε να το πιάσει. Τίποτα άλλο. Και έγινε όλη αυτή η τρομολαγνία για αυτό το πράγμα. Φυσικά και αυτή η είδηση δέχτηκε έντονη αρνητική κριτική, και εγώ είπα τα δικά μου εκεί, και άλλοι είπαν, και εντός και εκτός Αυστραλίας, αλλά αυτό είναι η Αυστραλία. Είμαστε και μακριά, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αυτή είναι η νόμη τους, αυτή είναι η στάση τους. Σκληροί, απότομοι, νιώθουν τα πάντα είναι απειλή. Έχουν κάποιο ιστορικό βέβαια με εισβολές ξένων ειδών κλπ. Αλλά αυτό το πράγμα θα ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν θα ήταν κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η Αυστραλία. Τι να κάνουμε. Ας κοιτάξουμε το τι γίνεται εδώ. Και το λέω αυτό γιατί κάποια κοινά υπάρχουν με αυτό που γίνεται εδώ. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν, όπως η Αυστραλιανή Ερπετολογική Εταιρεία, έτσι και η δική μας Ερπετολογική Εταιρεία και άλλες εταιρείες συναφούς σκοπού, ότι συχνά δίνουν την εντύπωση, τουλάχιστον σε μένα, ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει να καλλιεργήσουν την ευπίθεια του κόσμου στην τοπική νομοθεσία παρά να αποδαιμονοποιήσουν την έννοια ερπετό εν γέννη. Το έχω προσέξει αυτό δηλαδή. Δεν θα το ακούσουμε συχνά από επιστήμονες του χώρου, οι οποίοι είναι και πιο μετρημένοι σε αυτά που θα πούν, εννοείται έχουν μια πιο σφαιρική παιδεία, που και πάλι μπορεί να το αφήσουν να περάσει κάποιο τέτοιο σχόλιο, να μην το διορθώσουν. Αλλά πιο θερμοκέφαλες φράξεις της διατήρησης της φύσης μπορεί να πούν κάτι. Γενικώς υπάρχει αυτή η τάση να θεωρείται το ηθαγενές είδος το σωστό, το πραγματικό, το άξιο προστασίας και το εξωτικό ύποπτο στην καλύτερη, επικίνδυνο στη χειρότερη περίπτωση. Υπάρχει αυτό. Για παράδειγμα, θα σας πω: μπορεί κάποιος να ανεβάσει φωτογραφία ενός φιδιού και να πει τι είναι αυτό, να το πούνε είναι ο ελληνικός βόας. Γιατί έχουμε ένα είδος. Αν και τώρα έχει αλλάξει ταξινόμηση, θεωρείται έριξη, όχι βόας, αλλά εντάξει. Και θα πει αυτός μπορεί να, τώρα να μαθαίνει και τα φίδια, να μην ξέρει, να πει είναι επικίνδυνο για μας. Φυσικά και δεν είναι, θα του πούνε δεν είναι όπως οι βόες του εξωτερικού που ξέρεις και αυτά. Και βέβαια μιλάμε για μια οικογένεια περίπου 40 ειδών, τα περισσότερα από τα οποία είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε χώρα και αν είναι. Είναι γύρω στα 2 μέτρα οι περισσότεροι μεγάλοι βόες. Δεν τρώνε ανθρώπους, μπορεί να δαγκώσουν άμα το πιάσει όπως οποιοδήποτε φίδι, δεν θα κάνουν κάτι άλλο. Ελάχιστα είδη είναι αυτά που φτάνουν τα μεγάλα μεγέθη, κυρίως οι ανακόντες και κάποιοι βόες στεριάς, που και πάλι δεν επιτίθενται στον άνθρωπο στροφή, δηλαδή μόνο ως άμυνα θα μας επιτεθούν. Δεν είναι αυτό που λένε. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορώ να βρω. Και έχω πλέον έκθεση και στα δύο περιβάλλοντα. Και στο περιβάλλον προστασίας της φύσης, από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με την ελληνική ερπετοπανίδα, αλλά και στην κοινότητα του χόμπι των ερπετών, από όπου προέρχομαι βέβαια. Που εκεί έχουμε να κάνουμε με διάφορα είδη διαφόρων περιοχών ασύνδετα μεταξύ τους του πλανήτη και γενικώς έχουμε μάθει να εκτιμούμε κάθε είδος για την εξέλιξή του και για το τι είναι. Δεν βοηθάει σε κάτι η δαιμονοποίηση των εξωτικών, ούτε αντιστοιχεί συνήθως στην πραγματικότητα. Το να συγκρίνεις την πανίδα ενός πεπερασμένου τόπου όπως είναι η Ελλάδα, η Αυστραλία, με τη βιοποικιλότητα όλου του πλανήτη και να κρίνεις ότι η βιοποικιλότητα του υπόλοιπου πλανήτη είναι κάτι κακό, είναι στην καλύτερη ηλίθιο, στη χειρότερη περίπτωση κακάβουλα σχεδιασμένο μέσω προπαγάνδας. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχουν επικίνδυνα ζώα παντού. Αξιολογούμε κάθε είδος κατά περίπτωση. Δεν θέλουν τα περισσότερα ζώα να μας φάνε. Σταματήστε την τρομολαγνία. Ένα σκέτο εξωτικό είδος μόνο του, μεμονωμένο, που έχει ξεφύγει, μάλλον δεν είναι κίνδυνος για κανέναν. Και δεν μιλάμε τώρα για τίγρης για κάτι τέτοιο, μιλάμε για ερπετά κυρίως. Και όταν ακούτε διάφορες κυβερνητικές δηλώσεις για επικίνδυνα εξωτικά είδη, κάντε μια δεύτερη αναζήτηση να μάθετε τι ισχύει. Αυτά λοιπόν. Γεια σας.